ακούσα η άματα, εις ελβείς την αμβάνουση. Κατάστησον το γήπεδον τούτο στίβων ευγενούς αμήλης και νομίμου αφλήσεως, εις δέν το αυτό ποικίλης αγωνής μας αφλουμένους, την ευλογία σου κατάπεμψον. Σίγαρ τους αθλοφόρους μάρτυρας, τη δυνάμη του Σταυρού καθοπλισμένους, νικητάς ανέδειξες, και την έπαρση του λαίου καθήλες εν το σταδίο θαρίνας για Δημητρίου του μάρτυρό σου τον Έστωρα. Θα ήθελα να μεταφέρω σε όλους τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός, κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος λόγω των πολλών ποιμαντικών του καθηκόντων δεν μπορούσε να παραβρεθεί. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες που σήμερα παραδίδουν αυτό το όμορφο στάδιο στην πόλη μας, εδώ στα Καμίνια. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό για την ευγενή χορηγία του και να ευχηθώ στα παιδιά μας να αγωνιστούν και να μην φοβηθούν τίποτα. Να αγωνιστούν και για την ομάδα τους και για τη ζωή τους, να αγωνιστούν στον πνευματικό αγώνα των καταχριστών. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ που συνηθίζω σε μαζικές, θα έλεγα, συγκεντρώσεις, δεν συνεχίζω τις προσφωνήσεις, γιατί σήμερα με πολύ χαρά βλέπουμε εδώ το μισό και πλέον Δημοτικό Συμβούλιο, αντιδημάρχους, ενταλμένους, τους προέδρους των τριών επιχειρήσεων του Δήμου, της ΚΟΔΕΠ, της ΔΙΓΑΠ και του ΠΑΝ, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο Δήμου, τον κύριο Αγραπίδη, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Καρύδη και πολλούς άλλους στην οικογένεια του Ολυμπιακού και φυσικά τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο τον Ευαγγέλη του Μαρινάκη. Είναι μια μέρα δέκα χαράς για τη Δημοτική Αρχή, φαντάζομαι και για την περιοχή και για τον Πειραιά και για τα Καμίνια και για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και παρουσιάζεται και ξεδιπλώνεται παρά τα προβλήματα, αυτά τα οποία είχαμε δεσμευθεί πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2014, θα κάνουμε στην πόλη μας. Εδώ έχουμε ένα τρανό παράδειγμα αυτών των οποίων είχαμε εξαγγείλει. Είχαμε πει ότι επειδή ο Δήμος Πειραιά, και το γνωρίζαμε αυτό, και μέρα από τη μέρα που περνάει το προστιμούμε όλο και περισσότερο, είναι σε μια τραγική οικονομική κατάσταση, θα βάλει τα δυνατά του, ώστε σε συνεργασία με τον Ολυμπιακό και με τις πρωτοβουλίες του Προέδρου και του Βαγγέλη Μαρινάκη, να μπορέσουμε να διορθώσουμε και να φτιάξουμε αρκετά πράγματα στον Πειραιά. Ήδη πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τα 90 χρόνια του Ολυμπιακού και παρουσιάστηκε το έργο που έχει γίνει με τη συνεργασία του Ολυμπιακού, θα έλεγα, και του Ρασιτέχνη και των άλλων επιχειρήσεων του Ολυμπιακού, της Καραϊσκάκης ΑΕ. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο. Ερχόμαστε λίγες μέρες μετά να εγκαινιάσουμε ένα πλήρως ανακατασκευασμένο γήπεδο ποδοσφαίρου εδώ στα Καμίνια. Και αυτό έγινε σε μια συνεργασία πάλι του Δήμου και του Ολυμπιακού. Όσοι γνωρίζουν καλά την ιστορία του γηπέδου αυτού, θα γνωρίζουν ότι από το 2009-10 υπήρχε μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση όπου κομμάτι του γηπέδου κατοχυρωνόταν σε μια άλλη οικογένεια, σε ιδιώτες. Άρα η λειτουργία του γηπέδου είχε τεθεί ένα αμφιβόλο σε τελευταία 4 χρόνια, χωρίς κληρωμένη δημοτική αρχή, δεν είχε προβεί σε καμία μέρη. Το καθέναν ως Δήμος, παρά τα οικονομικά στοιχεία που ανέφερα, να δαπανίσει μια δημοτική αρχή 90.000 ευρώ και να απαλωτριώσει, να αγοράσει ουσιαστικά το κομμάτι του γηπέδου που είχε κατοχυρωθεί σε μια άλλη οικογένεια. Επιπροσθέτως, είστε ΠΑΕ Ολυμπιακός και δαπανώντας ένα σεβαστό ποσό όπως δαπανάζει το ίδιο το γήπεδο το οποίο βλέπετε, καταφέραμε από κοινού να φέρουμε σε πέρας μία από τις πολλές αποστολές τις οποίες έχουν υποσχεθεί και έχουν δεσμευθεί. Είμαι βέβαιος ότι αυτές θα πολλαπλασιαστούν και τα επόμενα χρόνια. Γιατί υπάρχει η διάθεση και η γνώση από το Δήμο και η διάθεση και η προσφορά του Ολυμπιακού και του Πρόεδρου. Όσο αυτά τα δύο υπάρχουν, η εμπιστοσύνη του Ολυμπιακού προς το Δήμο και η εμπιστοσύνη του Δήμου προς τον Ολυμπιακό, η οποία είναι δεδομένη της Ενιαίας Δημοτικής Αρχής, θα μπορούμε να προχωρούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση για την κοινότητα την Τέταρτη, μια σημαντική παρέμβαση για τα Καμίνια, 4 ομάδες εδώ, ο Ατρόμητος Πειραιά, η γυναικεία κεντρική ομάδα των Καμινίων, η Λέοντας και ο Πειραιάς, γυμνάζονται εδώ, παίζουν εδώ, έχουν ακαδημίες εδώ, αν όχι όλες τις ομάδες. Νομίζω λοιπόν ότι ένα πλήρως ανακατασκευασμένο γήπεδο αναβαθμίζει και την περιοχή, δίνει δυνατότητα στις ομάδες να κάνουν καλύτερες προπονήσεις και αγώνες, στα παιδιά να αθλούνται, κάτι το οποίο νομίζω είναι και ο βασικός σκοπός αθλητών όταν μιλάμε για αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα έχουμε παρόμοιες εικόνες περισσότερες τα επόμενα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είναι σήμερα εδώ. Εύχομαι να το χαρεί η γειτονιά, οι κάτοικοι των Καμινίων,
τα μικρά παιδιά και εμείς προερχόμαστε αρκετοί από εμάς από το χώρο του αθλητισμού και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για αθλητικούς χώρους, σύγχρονους, με αποδυτήρια που νομίζω θα ζήλευαν όσοι τα έχουν δει, όσοι θα δείτε και ομάδες πολύ μεγαλύτερων κατηγοριών. Με φλωτάπητα θα ζήλευαν ομάδες πόσο περίτερα μεγαλύτερων κατηγοριών. Γενικά μια εγκατάσταση θα έλεγα άρτια. Πιστεύω και ελπίζω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής και μόνο αυτοί που αθλούνται ευχαριστούν την περίπτωση έργα γιατί παραλαμβάνω να βαθμίζουν την περιοχή της και τη γειτονιά τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο τον νέο έτος, εύχομαι υγεία σε όλους και εσάς, να σας ευχηθώ την έτος και καλά τις δυσκολίες και να πιστεύω την κύριε τώρα, αλλά και ειδικότερα ο Πειραιάς, σε δύο χρόνια, εγώ δεν λέω τη λήξη της θητείας μας, σε δύο χρόνια θα παρουσιάζει μια πολύ πολύ διαφορετική εικόνα, μια εικόνα σαν αυτή που όλοι θέλουμε για τον Πειραιά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Πριν από περίπου 20 μήνες ξεκινήσαμε την προεκλογική εκστρατεία του Πειραιά νικητή. Το κάνουμε μέσα στα καμίνια. Γιατί τα καμίνια για μας είναι ένας χώρος που χτυπάει δυνατά η καρδιά του Ολυμπιακού. Αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους εδώ. Και για μας είναι ένα μέρος με ξεχωριστή σημασία. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό, όταν ξεκινήσαμε, ότι σε αυτόν εδώ τον χώρο θα φτιάξουμε ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των παιδιών του Καμενίου. Γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να μπορούν να αθλούνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε κατάλληλους χώρους, ώστε και να μπορούν να γίνουν καλύτεροι αθλητές, αλλά και σωστοί άνθρωποι. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως έχετε δει, έχουμε μάθει να μιλάμε με έργα την πολύ λίγα λόγια. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος μας κάλυψε με αυτά που είπε. Για μας είναι πολύ σημαντικό που όλα αυτά τα έργα που έχουν ξεκινήσει παραδίδονται στους πυριώτες, παραδίδονται σε δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά νοχτούν για ένα καλύτερο αύριο και εμείς με τη σειρά μας, όπου μπορούμε, βοηθάμε τον τόπο μας. Θέλω να σας ευχηθώ όλους καλές γιορτές, να έχουν υγεία και μια καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Θα σας καλωσορίσω στο νέο στολίδι της περιοχής μας, στο Δημοτικό Κύπριο. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου και εμένα και όλων να δώσω εδώ για τις ενέργειες που έκανε ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο κ. Γιάννης Μωράνης, ώστε το γήπεδο να ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο μας. Με τη σειρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας μας, του Ολυμπιακού μας και Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, για το έργο που προσφέρει στην κοινωνία μας τα καμίνια. Μετά την ανακατασκευή. Την καινούργια κατασκευή, μάλλον στους Αγίους Αναργύρους, την προσφορά του μεγάλη οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, τον Άγιο Ελευθέριο, ήρθε ένα μεγάλο έργο, το γήπεδο αυτό εδώ. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και, σαν πρόεδρος της Τέταρτης Κοινότητας, θα ήθελα να το απονείμω μια τιμητική πλακέτα ως ένωση ευγνωμοσύνη για όσα έχει κάνει και άλλου ομάδε. Πειραιά μου, Πειραιά μου, με το σαρώνι σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Πειραιά μου, Πειραιά μου, με το Σαρωνικό σου.